Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησιογραφία να καλησπερίσω στο στούντιο την κυρία Μερόπη Τζούφη, βουλευτή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Τζούφη, γεια σας. Γεια σας και από μένα. Και επίσης μαζί μας είναι τηλεφωνικά από την Αθήνα ο κύριος Βασίλης Γεώργιακας, βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Γεώργιακα, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στη φίλη τη Μερόπη. Λοιπόν, δεν ακούω καλά, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε οπωσδήποτε τον ήχο στο στούντιο για να ακούτε καλά τον κύριο Γεώργιακα, κυρία Τζούφη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Άγγελα Μέρκελ. Και με εσάς, κυρία Τζούφη, τι προέκυψε από αυτή τη συνάντηση, αν λέγαμε σε χρόνους τηλεόραση συνοπτικά, για εσάς τι προέκυψε? Κοιτάξτε, προέκυψε ότι ο Πρωθυπουργός είπε με πολύ σαφή τρόπο ότι η Ελλάδα έχει ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις. Άρα θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην επόμενη φάση. Δηλαδή, στο να υλοποιηθούν τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους, τα οποία θυμίζω εδώ ότι είχαν δεσμευτεί ότι θα ισχύσουν αμέσως μετά την πρώτη αξιολόγηση. Για να μην ξεχνιόμαστε, για να μπούμε στην επόμενη φάση, στην ολοκλήρωση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα της δεύτερης αξιολόγησης, κρατώντας όμως την Ελλάδα μέσα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, διότι ξέρετε ότι κύριο θέμα είναι οι εργασιακές σχέσεις προς η συζήτηση που γίνεται, και να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Ένα θέμα δηλαδή που συζητήθηκε ήταν αυτό. Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε ήταν το θέμα της Κύπρου. Ξέρετε ότι το Κυπριακό βρίσκεται σε μια μεγάλη διαδικασία, όπου αποφασίστηκε ότι θα γίνει μια ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη, διότι η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι θέμα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, όπου φαίνεται ότι η Ευρώπη θα μπορέσει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, να μην εγκαταλειφθεί, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και το τρίτο θέμα είναι το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, που είναι σε εξέλιξη, όπως ξέρετε, όπου ουσιαστικά είναι ότι θα πρέπει να τηρηθεί τόσο η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας παρά τα προβλήματα που έχει, αλλά να σταλούν και οι εμπειρογνώμονες, τους οποίους χρειαζόμαστε, αλλά και οι δεσμεύσεις που πρέπει να τηρήσουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τη μετεγκατάσταση. Πάντως για τα οικονομικά, η Μέρκελ παρέπεμψε στο Eurogroup. Όχι, είπε ότι εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν αποφασίζει μόνο το Βερολίνο. Αποφασίζονται από εκεί. Ναι. Είπε η Μέρκελ. Ναι. Εντάξει, νομίζω σωστό είναι αυτό στην γενικότητά του. Ξέρουμε ότι το ισχυρό μέρος που διαρκώς δημιουργεί προβλήματα. Άρα δεν κερδίσαμε τουλάχιστον, στις ελληνικές θέσεις. Τουλάχιστον στις ελληνικές θέσεις. Μα δεν θέλουμε την εύνοια. Θέλουμε να τηρηθεί, να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα από όλες τις πλευρές. Βάλτε μια τελεία να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Γεώργιακα. Κύριε Γεώργιακα, τι λέτε εσείς, πώς εξελίσσονται τα πράγματα μετά και τη συνάντηση Τσίπρα-Μέρκελ? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν υπεύθυνη παράταξη θέλουμε, προσδοκούμε για το καλό της πατρίδας να κλείσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η δεύτερη αξιολόγηση, προκειμένου η χώρα μας να βγει στις αγορές, να μπορέσει να πετύχει την ποσοτική χαλάρωση και οτιδήποτε άλλο είναι χρήσιμο γιατί, πάνω απ' όλα για τους συμπατριώτες μας. Στηρίζουμε κάθε τι καλό και από εκεί και πέρα και όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Ελληνική Βουλή, εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι θα στηρίζαμε αυτό το έκτακτο επίδομα που δόθηκε προς τους χαμηλούς συνταξιούχους. Όμως, ειλικρινά δεν καταλάβαμε γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε την ψήφο εμπιστοσύνης, μάλλον την ονοματική ψηφοφορία προκειμένου να έχει κατά τη δική του άποψη μια πιο εμπεριστατωμένη στήριξη πάνω σε αυτό. Είναι παιχνίδια τα οποία ειλικρινά δεν μπορέσαμε να τα καταλάβουμε. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί απέναντι στους Ευρωπαίους περισσότερο είναι για εσωτερική κατανάλωση και όχι απέναντι στους εταίρους. Γιατί εκεί πέρα οι συμφωνίες έχουν, εκτιμώ, ήδη παρθεί και στο προσεχές διάστημα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι γιατί σημαντικό. Αν μέχρι το Γενάρη δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, μάλιστα, αντιλαμβάνεστε με τις εκλογές της Γαλλίας, την αβεβαιότητα την πολιτική στην Ιταλία και τις εκλογές το φθινόπωρο στη Γερμανία, θα είναι σίγουρο ότι τα ελληνικά προβλήματα θα παγώσουν και θα αιωρούνται και δεν θα επέλθει η συμφωνία και η αξιολόγηση φυσικά. Και οι εκταμείες των 6 δις που υποχρεούνται οι θεσμοί να δώσουν στη χώρα μας δεν θα δοθούν με αποτέλεσμα να υπάρξει οικονομική ασφυξία εκ νέου. Κύριε Γεώργιακα, εσείς δεν ψηφίσατε το επίδομα. Είπατε παρόν. Τι είπα να πει παρόν? Τι είπα να πει? Τι σημαίνει θέλουμε παρόν, να... γιατί δεν είπατε όχι, αφού έχετε θέλουμε... αυτή την κριτική απέναντι στο επίδομα? Δεν είπαμε, εμείς συμφωνούμε παρόλο όπως και αν αποφασίσετε. Γιατί δεν είπατε ναι τότε?
Παρόλο που δεν ενημερώθηκαν οι θεσμοί, όπως είπε και ο κύριος Τσακαλώμης, που ήταν μέσα στις συμβατικές υποχρεώσεις. Θεωρήσαμε ότι έστω και αυτό το ελάχιστο επίδομα που δόθηκε είναι χρήσιμο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρα πολλές περικοπές, για ανθρώπους οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, παρόλο που τους έχουν κοπεί μεγάλα ποσά, και ιδιαίτερα το 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, η μείωση του ΕΚΑΣ, η μείωση του αφορολογήτου. Υπάρχει και νέα μείωση τώρα μπροστά μας. Έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Κλίμακοτά γίνεται η μείωση του ΕΚΑΣ. Ναι, αμέσως μετά μόλις βάλει μια τελεία. Δεν είπα τίποτα. Ναι, θα έχετε μια σειρά λοιπόν ενεργειών που τους έχουν οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία. Είναι χρήσιμο να δοθεί και καλώς δόθηκε. Παρόλο που θα μπορούσε να δοθεί και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που τα είχαν ανάγκη. Εμείς συμφωνήσαμε και είπαμε όλες οι παρατάξεις ομόφωνα να στηρίξουν αυτό το επίδομα. Όμως ειλικρινά δεν καταλάβαμε γιατί ο κύριος Τσίπρας ζήτησε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Για να σας δρυμώξει επικοινωνιακά. Γιατί δεν είπατε ναι όμως, κύριε Γιαγιακά. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παίζουμε, κύριε Ντόκα, με τις βουλημίες του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Κυρία Τζούφη. Να πω λοιπόν ότι χθες αυτό που διαδραματίστηκε στη Βουλή ήταν πάρα πολύ ουσιαστικό για να δεχθούν οι πραγματικές προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή του αρχηγού της. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία είχε δηλώσει ότι θα ψηφίσει. Και εδώ θα διαφωνήσω απολύτως με τον κύριο Γιώργιακα σχετικά με τις περικοπές προς τους συνταξιούχους. Να θυμίσω ότι εκείνοι είχαν κόψει και τη 13η και τη 14η σύνταξη και επίσης αυτοί είχαν ψηφίσει ήδη από το 2015 να κοπεί κατευθείαν το ΕΚΑΣ. Αυτό που νομοθετήσαμε εμείς μετά το τρίτο μνημόνιο ήταν να πάει προοδευτικά και τα αντισταθμιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ΕΚΑΣ, όπως για παράδειγμα η μικρότερη συμμετοχή, να μην υπάρχει συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, αν κοπεί στους δύο, τέλος πάντων τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ και επίσης ότι νομοθετήσαμε έτσι, και άλλα μέτρα για τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολύ ανάγκη, όπως για παράδειγμα την δωρεάν φαρμακευτική υπερίθαλψη, ό,τι μπορούσε να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να μην ψηφίσει ούτε αυτό που το ονόμασε επικοινωνιακό τέχνασμα, ψίχουλα, δυστυχώς γιατί επέλεξε ο αρχηγός της την τελευταία στιγμή να φανεί χρήσιμος προς τους χειρότερους από τους θεσμικούς παράγοντες, δηλαδή προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και προς τον Σόιμπλε, οι οποίοι ζητούσαν έτσι, να μην κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση και δεν είναι αλήθεια ότι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έκανε αυτή τη δήλωση. Υπάρχει πρόσφατη, τώρα μόλις, διάψευση από το Υπουργείο Οικονομικών ότι δεν έχει κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση για την ενημέρωση των θεσμών. Και μάλιστα, προσέξτε, όταν σύσσωμοι η Κομισιόν και σημαντικοί παράγοντες στην Ευρώπη, δηλαδή από τα σοσιαλιστικά κόμματα, από τα αριστερά, τα πράσινα, άνθρωποι όπως είναι για παράδειγμα ο Ολάντ, ο Σαπέν, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, είπαν ότι έχει και έτσι πρέπει να είναι. Και νομίζω αυτό υπόθηκε στο κοινό, ότι δεν μπορεί. Όταν υπάρχει υπεραπόδοση από τα έσοδα του ελληνικού λαού, από τις θυσίες του να αναγνωρίσω εγώ, αλλά και από την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να μαζέψει πολύ περισσότερα από τα μη παραμετρικά έξοδα, ποια είναι τα μη παραμετρικά, από τη σύλληψη φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, να μην μπορεί να διαθέτει με απόφαση της ελληνικής βουλής, δηλαδή του ελληνικού κοινοβουλίου, εκεί που αυτή νομίζει. Κύριε Γιώργιακα, πώς ακούτε αυτά που λέει η κυρία Τζούφη? Παίζετε το παιχνίδι του Σόιμπλε στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε, δηλαδή, το παιχνίδι του Σόιμπλε το παίζουν αυτοί. Αντιλαμβάνεστε και πιστεύω να ακούσατε και τις πρόσφατες τις δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη, τι του είπε ο κύριος Σόιμπλε. Εμείς ειλικρινά δεν σχολιάζουμε τέτοιες δηλώσεις. Το θέμα είναι ότι η σημερινή συγκυβέρνηση κάνει απόλυτα αυτά που λέει ο Σόιμπλε. Όχι μόνο τα κάνει, τα ψηφίζει, τα στηρίζει και τα περνάει στην ελληνική κοινωνία. Γιατί γιατί μένεται η σύγκρουση? Και μην ξεχνάτε και ειλικρινά, εγώ... Ποιος οδήγησε που ήταν ο μόνος, κύριε Γιωργιακά, μου επιτρέπετε, στο Ευρωκοινοβούλιο που ομολογήθηκε από τον Σαπέν ότι να πάρουμε πίσω τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, ενώ ήταν δεδομένο και κατηγορηματικά ότι αυτή η απόφαση είχε ληφθεί με το τέλος της πρώτης αξιολόγησης. Φοβάμαι. Και για ποιο λόγο? Ποια πολιτική θέλει αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει ο Σόιμπλε? Μήπως τα εργασιακά, τα σκληρά εργασιακά τα οποία ζητάει το Δουνουτού και που οι αντιπρόεδροι σας είπαν ότι μα τι τις χρειαζόμαστε τις συλλογικές συμβάσεις? Εμείς θα κάνουμε τόσα και άλλα τόσα, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Ό,τι ζητήσει ο κύριος Σόιμπλε. Να ακουστεί η απάντηση του κύριου Γεωργιάκα. Ναι, κύριε Γεωργιάκα. Είναι οι επιπολαιότητες της κυβέρνησης, έτσι ήξης αφήξης, και ειλικρινά δεν μπόρεσα και με ποια λογική ο κύριος Τσίπρας ή προφανώς δεν ήθελε να ψηφίσουμε αυτά που ψήφισαν και
κατά το παρελθόν πάρα πολλά νομοσχέδια ψηφίστηκαν και ξεψηφίστηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί δεν είχαν έρθει σε συνεννόηση με τους εταίρους. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Ισχύει απόλυτα. Πάντοτε, από όταν βρεθήκαμε σε αυτή τη Βουλή, θυμάστε ότι για την ανθρωπιστική κρίση το νομοσχέδιο που το υλοποιήσαμε μέχρι τώρα, για τους πολύ φτωχούς ανθρώπους, 400.000 άνθρωποι, είχε χαρακτηριστεί μονομερής ενέργεια, όπως και τώρα λέει ο κύριος Μητσοτάκης και το ίδιο λέει και ο ΣΕΒ. Να θυμίσω ότι και σε προηγούμενα νομοσχέδια, πάρα πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα αυτό που ονομάστηκε παράλληλο πρόγραμμα, μάλιστα μας θύμισε στη Βουλή ο κύριος Μπαριώτας, εδώ δεν ανέφερα ότι και το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρών ακολούθησαν την ίδια επιλογή της αποχής από το να πάρουν θέση σε αυτή τη φάση, γιατί, που δεν είναι θέμα δικό σας. Και αυτοί τότε. Ναι, εντάξει, είχαν οδηγήσει και λέγατε. Και αυτό δεν είχε πάρει την έγκρισή σας. Κύριε Γιώργιακα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την πραγματική σκοπιμότητα της σημερινής κυβέρνησης, τη στιγμή που είχαν τη δεδηλωμένη της ομόφωνης στήριξης της Ελληνικής Βουλής. Ας μας εξηγεί η κυρία Τζούφη ποια ήταν η σκοπιμότητα της ονομαστικής ψηφοφορίας. Ναι, μπορώ να απαντήσω. Ότι όλη η Ελληνική Βουλή πρέπει να απαντήσει ομόφωνα και ομόθυμα ότι όταν έχω εξασφαλίσει από πράγματα μη παραμετρικά, έχω εξασφαλίσει υπεραπόδοση, διπλάσιο πλεόνασμα και δεν κινδυνεύει τίποτε από τα ψηφισμένα δεδομένα, έχω την δυνατότητα η Ελληνική Βουλή να νομοθετεί που μπορεί να δώσει για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Ποια είναι η σκοπιμότητα της ονομαστικής ψηφοφορίας? Αφού υπήρχε συνένεση. Όχι, διότι ο καθένας πρέπει να παίρνει την ευθύνη του. Διότι λέτε εδώ ότι ναι, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να βοηθήσουμε τους χαμηλούς συνταξιούχους. Δεν το κάνατε όμως. Δεν το κάνατε, κύριε Γιώργιακα. Και μάλιστα. Θα το αφήσουμε, κυρία Τζούφη, γιατί είναι σε δυσμενή θέση. Ναι, προφανώς. Λόγω της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι διαφορά είχε η δεδηλωμένη από τον εισηγητή μας? Ναι, στο συγκεκριμένο. Ναι, τότε γιατί το πήρατε πίσω, ας πηγαίνατε γιατί μέχρι τέλους? Ποιος σας τάβηξε το χαλί και πήγατε στο παρόν? Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις δικές σας στρατηγικές. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα δικά σας παιχνίδια. Γι' αυτό τον λόγο. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε φανερό στον ελληνικό λαό και από το διάλογο και από αυτά που διαδραματίστηκαν. Τώρα θα ψηφίσετε βέβαια την αναστολή της αύξησης ΦΠΑ. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, κύριε Γιώργιακα, έτσι. Κοιτάξτε, εμείς κάθε τι. Άρα μετανιώσατε για την τεχνική, για την πρακτική, μπορεί να πει κανείς, ή όχι? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι. Μάλιστα. Και μέσα όπως μέσω συλλογικών διαδικασιών πρέπει να συναποφασίζουμε ποια στάση και ποια γραμμή θα τηρούμε. Ειλικρινά, σε κάθε τι που είναι προς όφελος και προς ελάμφρυνση της ελληνικής κοινωνίας, σίγουρα είμαστε υπέρ αυτών των ελαφρύνσεων. Αξιολογήθηκαν αυτά που είπατε. Και οι δύο. Τακτικές, ναι, κύριε Γιώργιακα. Οι τακτικές και τα παιχνίδια της κυβέρνησης, είμαστε επιφυλακτικοί. Αξιολογούνται από τους τηλεθέατες όλα αυτά. Έχετε την εκτίμηση ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές, κύριε Γιώργιακα? Γιατί αυτό σε όλους τους τόνους λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να το προβλέψω. Σίγουρα θέλουμε εκλογές, προκειμένου να απαλλαγούμε από τη σημερινή συγκυβέρνηση για να μπορέσει η χώρα να έρθει στην κανονικότητα. Από εκεί και πέρα οι πρωτοβουλίες όλες είναι στην κυβέρνηση, στον Πρωθυπουργό, και αυτός θα αποφασίσει τι μέλη γενέθεια όσον αφορά το θέμα των εκλογών. Κυρία Τζούφη, ο κύριος Γιώργιακας είναι από τους πιο μετριοπαθείς. Τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι έχετε στο μυαλό σας εκλογές. Όχι, ότι αυτό για μας δεν ισχύει. Έχει στο μυαλό του εκλογές. Αυτό λένε από τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τα περισσότερα στελέχη. Η Νέα Δημοκρατία από τη στιγμή που βγήκε στην εξουσία ο κύριος Μητσοτάκης φωνάζει κάθε μέρα εκλογές εδώ και τώρα. Είναι, του είπε και ο Πρωθυπουργός, όπως λύκος τα πρόβατα και. Μένει συνέχεια αυτό το κενό. Θα έλεγα λοιπόν ότι. Ποιος θα φάει ο λύκος όταν πραγματικά. Ναι, ποιος θα φάει. Όταν πραγματικά. Ναι, ακούστε λοιπόν. Υπάρξει. Η ελληνική κυβέρνηση και εμείς όλοι έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη από εκλογές ο τόπος. Ο τόπος έχει ανάγκη από σταθεροποίηση της οικονομίας. Το έχουμε καταφέρει. Μπαίνουμε σε μια ήπια ανάπτυξη. Έχουμε την δυνατότητα σήμερα με τα στοιχεία της Ελστάτ να πούμε ότι έχουμε και μία μείωση της ανεργίας, περίπου 4% μέσα σε αυτή τη διετία που έχουμε αναλάβει την διακυβέρνηση. Δεν επιχαίρουμε, αλλά είναι σημαντικό βήμα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση την οποία περιέγραψα, να μπορέσουμε να μπούμε σε μία διαδικασία ανάπτυξης και να ανακατανύμουμε, όπως ήδη κάνουμε και με αυτό το μέτρο, τα ωφέλη της ανάπτυξης ή αυτών των πολύ δύσκολων οικονομικών πολιτικών, με στόχευση πάντοτε προς τις ομάδες που το έχουν πάρα πολύ ανάγκη. Μάλιστα. Σε αυτό το νομοσχέδιο νομοθετήσαμε την γενίκευση σε όλο τον ελλαδικό χώρο του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης
Δηλαδή, εξασφαλίσαμε στο νέο προϋπολογισμό 760 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες 700.000 ανθρώπων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, διότι αφορά όχι μόνο το επίδομα που θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και τη δυνατότητα της προσβασιμότητάς τους σε σημαντικές υπηρεσίες, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα παιδιά τους να μπαίνουν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς, προσβασιμότητα στο ΤΕΒΑ, δυνατότητες τέτοιου τύπου και τέλος το 10% αυτών των ανθρώπων να μπορούν να ξαναμπαίνουν στην αγορά εργασίας. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο για την αντιμετώπιση. Βάλτε μια τελεία να ακούσουμε τον κύριο Γιώργιακα. Πώς ακούτε, κύριε Γιώργιακα, αυτά που λέει η κυρία Τζούφη για τις επιτυχίες? Είναι κάτι που το είχε σχεδιάσει η Νέα Δημοκρατία το 2013 με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάτι που ήρθε σήμερα και ψηφίστηκε και εμείς το ψηφίσαμε και καλώς ήρθε και ψηφίστηκε. Σίγουρα πρέπει να μεριμνούμε για τους άνεργους, τους μακροχρόνιους, τους ανθρώπους που έχουν αυξημένες ανάγκες και δεν έχουν δουλειά. Το θέμα είναι δυστυχώς όμως η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές, δεν υπάρχουν καινούργια κίνητρα εργασιών, οι μικροεπιχειρήσεις κλείνουν και φεύγουν προς το εξωτερικό για να αποφύγουν τις βαριές φορολογίες που έρχονται την επόμενη χρονιά. Όσο και να θέλουμε, μακάρι να πετύχουμε, γιατί είμαστε Έλληνες, θέλουμε η χώρα μας να πάει καλά, δεν θέλουμε να φεύγει ο κόσμος στο εξωτερικό. Βλέπω στην περιοχή μου ότι σωριδών άνθρωποι, νέοι, μεσήλικες, ξενιτεύονται προκειμένου να πάνε σε μια χώρα να βρουν το ψωμί τους, να βρουν κάτι που θα τους δώσει. Εντάξει, αυτό δεν ξεκίνησε όμως, κύριε Γιώργιακα, εδώ θα μου επιτρέψετε. Τον Γενάρη του 2015. Έτσι είναι, εδώ θα μου επιτρέψετε. Κυρία Τζούφη, θα πείτε αυτό που θέλετε. Δυστυχώς, ναι, όμως, μπορεί να ξεκίνησε τότε, τώρα μεγαλώνει το κύμα αυτό. Μάλιστα. Και δεν ξέρω σε τι διαστάσεις. Δηλαδή, κύριε Γιώργιακα, για σας τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Τα χειρότερα έρχονται. Δυστυχώς, πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Δυστυχώς έρχονται χειρότερα. Όσο και να θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, έρχονται χειρότερες μέρες. Το κάθε νοικοκυριό επιδεινώνεται σε καθημερινή βάση με περισσότερες υποχρεώσεις απέναντι στη φορολόγηση, απέναντι στην ασφαλιστική εισφορά. Τα μεροκάματα μειώνονται, δουλειές δεν υπάρχουν. Πάμε λοιπόν σε μια πλήρη βουλγαροποίηση, όπως λέγαμε παλιότερα, με το δεδομένο ότι η μισθή είναι μηδαμινή και οι υποχρεώσεις συνεχώς αυξάνονται. Μάλιστα. Κυρία Τζούφη, λοιπόν, τα χειρότερα έρχονται, λέει, ναι, η κυρία. Ναι, εντάξει. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Λέω λοιπόν ότι... Πάμε καλύτερα. Εγώ λέω λοιπόν ότι εκείνοι που βήθησαν σε αυτή την κατάσταση το λαό μας και το ξέρουν, γιατί αυτό είναι γραμμένο στη συλλογική μνήμη, οι οποίοι έριξαν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στο 25%, εκτόξευσαν την ανεργία από το 11% στο 27%, την φτώχεια στο 36%, κατέστρεψαν δομές σημαντικές του κοινωνικού κράτους. Αυτοί λοιπόν λένε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά δεν μπόρεσε, λένε ότι κατέστρεψε τη χώρα, ότι έφερε το χειρότερο μνημόνιο. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Καταφέραμε αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε διαδικασία ισχνής ανάπτυξης. Έχουμε διπλάσιο πλεώνασμα ήδη που θα μπορέσουμε, όπως είπα πριν, και δίνουμε τέτοια δείγματα γραφής, να το διαθέσουμε για να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από την κρίση. Στα ζητήματα της ανεργίας έχει γίνει, το είπα και προηγουμένως, σημαντική δουλειά. Βεβαίως δεν επιχαίρουμε. Θέλω είναι να πω δηλαδή, βεβαίως είναι πολύ μεγάλη η ανεργία, αλλά από το 27% είναι αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένα στοιχεία στο 23%. Φέτος δημιουργήθηκαν 120.000 καινούργιες θέσεις εργασίας, ενώ επί διακυβερνήσεων των προηγούμενων καταστράφηκαν 800.000 θέσεις εργασίας. Από την άλλη μεριά, για τους νέους επιστήμονες, και σε αυτό έχει δίκιο ο κύριος Γιώργιακας, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό έχουν γίνει μία σειρά από προγράμματα στην ανώτατη εκπαίδευση, υποτροφίες, μεταδιδακτορικά, post-doc, πολύ σημαντικά πράγματα, όπως και η δημιουργία του ταμείου που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για τους νέους ερευνητές και τους νέους επιστήμονες, με πολύ σημαντικά κονδύλια, ακριβώς για να υπάρξει η αντίστροφη μέτρηση, διότι πραγματικά η πατρίδα χρειάζεται τα καλύτερα μυαλά της να γυρίσουν πίσω και ελπίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα τα καταφέρουμε. Κύριε Γιώργιακα, εσείς ζητάτε εκλογές. Γιατί ζητάτε εκλογές και πώς μπορείτε να πείτε στους πολίτες ότι εσείς σε αυτή τη φάση, εδώ που βρισκόμαστε, να αφήσουμε το παρελθόν, θα τα καταφέρετε καλύτερα στο αυστηρό πλαίσιο των μνημονίων? Γιατί εσείς να τα καταφέρετε καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση? Τι θα κάνετε Φτάξτε, δηλαδή? Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Η κατάσταση είναι δύσκολη και θα εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά όμως, μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ναι, μια κυβέρνηση η οποία θα έχει την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των εταίρων, μια κυβέρνηση η οποία
θα μπορέσει τέλος πάντων. Γελάει, κυρία Τζούφη. Κύριε Γιώργα, σας το λέω γιατί δεν έχετε εικόνα. Ναι. Γελάει. Χαμογελά ακούγοντάς σας. Ναι, επειδή δεν έχετε εικόνα μπροστά σας. Ναι, ναι. Σας το λέω. Ναι. Είμαι πεπτισμένος, όχι μόνο σίγουρος, ότι πολύ πιο γρήγορα έτσι θα πετύχουμε. Γιατί όμως, γιατί έχετε την εμπιστοσύνη των δανειστών, μόνο γι' αυτό αρκεί. Και η εμπιστοσύνη των δανειστών και η εμπιστοσύνη των επενδυτών και η εμπιστοσύνη όλων εκείνων που θέλουν να ξαναρθούν στην Ελλάδα και να βάλουν τον οβολόν τους. Μην ξεχνάμε με τις ιδεολειψίες του ΣΥΡΙΖΑ, τη Χαλκιδική με τα χρυσορυχεία, το θέμα της ΔΕΣΦΑ, με το ελληνικό, στη Ρόδο, μια σειρά μεγάλων έργων τα οποία παλιδρομούσαν και έχουν καθυστερήσει σημαντικά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν κατά πόσο, και δεν μιλάμε για όλα τα στελέχη, είναι συγκεκριμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι ανακόλουθα με οποιαδήποτε επένδυση, με οποιαδήποτε δημόσια, με οποιαδήποτε ιδιωτική δραστηριότητα. Έχουν φέρει πάρα πολλές λοιπόν σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες πίσω και όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία σίγουρα δεν θα είχε τέτοιες ενοχλήσεις και παρεμποδίσεις σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Μόνο αυτό να φανταστείτε τι σημαντικές απώλειες έχουν δώσει και σε θέσεις εργασίας αλλά και σε οικονομικό επίπεδο στη χώρα μας. Κυρία Τζούφη. Ναι, θα έλεγα λοιπόν ότι θα ξεκινήσω με αυτό για το οποίο είπατε ότι χαμογέλασα, για να με ακούει και ο κύριος Γιάννακας, η εμπιστοσύνη των δανειστών. Νομίζω ότι αυτό προσπαθεί να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή ανήκει και στο ίδιο κόμμα, στο Λαϊκό Κόμμα που είναι ο κύριος Σόιμπλε, να επιτύχει και γι' αυτό οδήγησε και το κόμμα του και τους βουλευτές έτσι στη θέση του παρόντος, δηλαδή να μην ψηφίσουν αυτό το. Τα ψίχουλα ή εν πάση περιπτώσει αυτή που δεν είναι ψίχουλα, διότι για το 1 τρίτο των συνταξιούχων ήταν η 13η σύνταξη. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, λέει ακριβώς αυτά που λέει ο ΣΕΒ, ότι το πρόβλημα στην Ελλάδα, δυστυχώς, ενώ έχει αποδειχθεί αυτό λάθος, είναι τι, η υψηλή μισθή και ότι οι εργασιακές ας πούμε, σχέσεις πρέπει να αποσαρθρωθούν ακόμη περισσότερο. Λένε λοιπόν ότι αυτό το οποίο εκείνοι υπόσχονται είναι ότι θα υπάρξει ένας χειρότερος από τον υπάρχοντα εργασιακό μεσαίωνα. Είναι αυτή η μεγάλη μάχη που δίνει ο Σόιμπλε και του Δουνουτού, όπου εμείς πιστεύουμε ότι θα την κερδίσουμε, διότι έχουμε συμμάχους στο ευρωπαϊκό πεδίο, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει τριτοκοσμική χώρα ακόμη χειρότερα όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις. Γιατί τι αποδείχθηκε, ότι η αποσάρθρωση που έχει επέλθει με αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ έριξε τους μισθούς, οδήγησε σε μαζική ανεργία και καταστροφή, όπως είπα και πριν, χιλιάδων θέσεων εργασίας. Άρα αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να προχωρήσει. Για να υπάρξουν καινούργιες θέσεις εργασίας, βεβαίως πρέπει να έρθουν επενδύσεις. Εδώ η αποεπένδυση. Τις εμποδίζει η ιδεολειψία στελεχών. Ναι, σας δεν τις εμποδίζει η ιδεολειψία των στελεχών, διότι τόσα χρόνια δεν έγινε καμιά μεγάλη επένδυση στη χώρα μας και υπάρχουν δεδομένα που το έχει καταθέσει ο κύριος Μάρδας για πολλές μεγάλες επενδύσεις που σχόλαζαν. Εμείς πιστεύουμε ότι στη φάση αυτή, μέσα στη διαδικασία της ανάπτυξης, αυτό που μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας είναι κυρίως η καινοτομία, η απόφυτη, αυτό που είπαμε πριν, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η νέα παραγωγικότητα και κυρίως η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και έχουν υπάρξει δεκάδες εργαλεία αναπτυξιακά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, για να κρατηθούν όρθιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού αυτές είναι η ραχοκοκαλιά για να πάρει η πατρίδα μας μπροστά στην επόμενη φάση και όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίοι ζητάνε εργασιακό μεσαίωνα. Τι λέτε, κύριε Γιώργα, για αυτά που λέει η κυρία Τζούφη. Η κυρία Τζούφη δόθηκε η 13η σύνταξη. Δεν τον ακούω όμως εγώ, τέλος πάντων. Η κυρία Τζούφη είπε ότι δόθηκε η 13η σύνταξη. Ο 13ος μισθός. Λοιπόν, ειλικρινά είχαν πεδίο λαμπρό να ψηφίσουν τροπολογία που έφερε το ΚΚΕ, να θεσμοθετηθεί εκ νέου η 13η σύνταξη και να είναι σε μόνιμη βάση. Είναι όμως μια επιχορήγηση που δόθηκε άπαξ και για μία και μοναδική φορά. Μα δεν ψηφίσατε την εφάπαξ παροχή, θα ψηφίσετε την 13η και 14η σύνταξη που έφερνε το ΚΚΕ. Τι λέτε, κύριε Γιώργα, εσείς τα καταργήσατε. Είχατε υποσχεθεί στην ελληνική κοινωνία και είχατε πεδίο λαμπρό να το ψηφίσετε. Αυτό είναι καιροσκοπισμός.
Δεν είναι καιροσκοπισμός. Είχατε πεδίο λαμπρό να το ψηφίσετε. Είναι οδός διαφυγής. Εκεί σας οδήγησε ο αρχηγός σας με τις επιλογές του. Γιατί θέλει να είναι χρήσιμος, διότι θεωρεί ότι αν φανεί χρήσιμος τον κύριο Σόιμπλε, μπορεί να είναι ο επόμενος κυβερνήτης της Ελλάδας. Διότι αυτή είναι η μανία να ξανάρθει πάλι στην εξουσία. Είναι πολύ έντονο το σύνδρομο αποχώρηση από την εξουσία, παρότι είναι πρόσφατη. Αυτό θα γίνει πολύ σύντομα και θα είναι. Εντάξει, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όπως ξέρετε. Της χώρας μας, προκειμένου να στον οποίο να πρέπει όλοι να δείξουμε με τα συμφέροντα πιανού είμαστε και ποιου τις ανάγκες εξυπηρετούμε. Είμαστε με τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών, είμαστε με τα συμφέροντα της Ελλάδας και ειλικρινά να κάνω και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Ντόκα. Ναι, κύριε Γιώργο, για να κλείσουμε. Υπουργών όπως του κυρίου Ζουράρη που δίνει νησιά στους Τούρκους με δηλώσεις άλλων κορυφαίων που υπουργών. Ανοίγεται μια μεγαλύτερη συζήτηση. Που και με τις σημαίες και δεν θέλουν καμία ποινικοποίηση σε μια περίοδο, σε μια εποχή που η χώρα μας λιδωρείται και βάλεται από παντού κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Είναι ειλικρινά επικίνδυνοι κάποιοι εκεί. Έτσι, δεν λέω για την κυρία Τζούφη γιατί είναι και καλοπροαίρετη και καλή συνάδελφος. Υπάρχουν όμως στελέχη τα οποία προκαλούν, είναι ιδεολήπτες και δημιουργούν περισσότερα προβλήματα αντί να συμμαζεύουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο τους προβληματισμούς. Μείνετε, και για, μείνετε για λίγο ακόμη μαζί μας. Κύριε Γιώργιακα, για να ακούσετε και την απάντηση της κυρίας Ζούφη ακριβώς για αυτά. Ζουράρης, Παρασκευόπουλος, τι λέτε. Η ελληνική λοιπόν κυβέρνηση υπερασπίζεται και τα δίκαια της πατρίδας και έχει μία εξωτερική πολιτική που είναι προς όλες τις κατευθύνσεις και μας κάνει περήφανους με σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και θεωρείται ότι πραγματικά η πατρίδα μας είναι ένα σταθερό αγκονάρι για τις πολύ μεγάλες δυσκολίες και τους ανοιχτούς πολέμους που μένονται στη γειτονιά μας. Βοηθάει ο Ζουράρης σε αυτή την κατεύθυνση με αυτά που λέει. Και από όσους, από τους πολύ που σημαντικούς ανθρώπους, θα απαντήσω, από τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους που ήρθαν στην πατρίδα μας. Ήρθε ο πρόεδρος Ομπάμα, ήρθε ο πρόεδρος Πούτιν, έγινε η ευρωμεσογειακή συνδιάσκεψη. Πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι που δείχνουν ότι ο ρόλος της πατρίδας μας είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος. Εδώ να θυμίσω ότι επειδή είναι και στη γειτονιά μας, παλιότερα γινόταν μια ολόκληρη σπέκουλα για τα θέματα των μειονοτικών στην Αλβανία. Πώς τοποθετήθηκε το Υπουργείο Εξωτερικών που με πολύ σαφή τρόπο είπε ότι δεν προχωράει η ένταξη της Αλβανίας εάν δεν εξασφαλιστούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αυτές είναι δηλώσεις, σε αυτή που αναφερθήκατε, παρότι είναι στέλεχος των ΑΝΕΛ, ο κ. Ζουράρης είναι ένας γνωστός άνθρωπος, ο οποίος εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Αυτό που προσπάθησε να πει είναι ότι αν μας κρατάει κάτι διαχρονικά εκατομμύρια χρόνια και δεν πρέπει να το χάσουμε, είναι η ελληνική με γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο έπρεπε να το πει. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι το κύριό μας θέμα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι το τελευταίο καταφύγιο αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας είναι να σηκώνει αυτά τα εντός εισαγωγικών πατριωτικά αντανακλαστικά, να λέει δηλαδή ότι εμείς είμαστε πιο πατριώτες από εσάς που δεν υπερασπίζετε τα δίκαια της πατρίδας. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Άστοχες δηλώσεις μπορεί να υπάρχουν. Αλλά δεν εκφράζουν ούτε την πολιτική της κυβέρνησης που είναι πολυσύνθετη, πολυδιάστατη και η οποία αναγνωρίζεται από όλους με βάση αυτό που είπα και πριν. Κύριε Γιώργιακα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Τίποτα, να ευχηθώ καλές γιορτές, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε και εσείς καλά. Εύχομαι ειλικρινά να μπορέσει η χώρα μας να μπει στην κανονικότητα και να το 2017 να είναι καλύτερο από το 2016, γιατί είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Και εύχομαι σε όλους υγεία και προσωπική και οικογενειακή. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Κυρία Τζούφη, κλείνοντας. Ναι, να πω ότι πριν ευχηθώ καλές γιορτές, να πω ότι ακόμη συνεχίζουμε. Στη Βουλή ψηφίζονται κρίσιμα νομοσχέδια, όπως αυτό για την επάνωδο του πλαστικού χρήματος και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Μέσα σε αυτό θα ψηφιστεί και η αναστολή του ΦΠΑ στα νησιά μας που σηκώνουν όλο το βάρος από την προσφυγική κρίση. Θα ακολουθήσει και άλλο νομοσχέδιο για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Δηλαδή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες για να μπορέσει με σύντομο τρόπο να κλείσει και η δεύτερη αξιολόγηση και να προχωρήσουμε. Και να ευχηθώ κι εγώ, αν δεν έχω άλλη τέτοια δυνατότητα, σε όλους τους συμπατριώτες καλά Χριστούγεννα, με δύναμη, με αισιοδοξία, με αντοχή από όλους μας και με ειλικρίνεια. Σας ευχαριστώ, κυρία. Κύριε, σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Χρόνια πολλά και σε εσάς.